Ο Νίκος Βασιλάκος είναι συνάδελφος. Ασχολείται όμως με την τεχνολογία, που σημαίνει ότι είναι πολύ, πολύ μέσα στις ζωές μας. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Μάλιστα, κάποια εποχή είχε τον τίτλο Πρόεδρος Χρηστών Ίντερνετ. Αν θυμάσαι, τον έχω ακόμα αυτόν. Τον κρατάω. Έχεις ακόμα. Ναι, Πρόεδρος Ελλήνων Χρηστών, Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ. Και ναι, έχει πλάκα. Ναι. Γιατί ήρθαν να γραφτούν κάποιοι ξένοι κάποια στιγμή και δεν μπορούσαμε να τους γράψουμε. Γιατί στο καταστατικό λέει ότι γίνονται μέλη μόνο Έλληνες χρήστες. Δεν είχατε προβλέψει ότι. Δεν το είχαμε προβλέψει. Ναι, τώρα μιλάμε για 1995. Έτσι, μιλάμε υπήρχε όταν ίντερνετ τότε. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Η Ένωση το είχε πάρει από την Αριάδνη τότε, από το Δημόκρητο. Το είχε ελευθερώσει για να μπορούν όλοι να πάρουν συνδρομές. Μετά έγινε η Fortnet, μετά έγινε ο Τενέτ. Σκέψου ότι μέλη της Ένωσης πήγανε στην Οτενέτ και την έφτιαξαν. Δύο παιδιά που ήταν στην Ένωση φτιάξαν τη Hall τότε, Ελλάς Online, κατά το American δηλαδή, Online. Δηλαδή, μισό λεπτό. Τότε εσείς πρώτα απ' όλα. Σου κάνω πλάκα με αυτό με το πρόεδρος Ένωσης Χρηστών. Είναι πολύ το πιο. Σε είχα ρωτήσει και την άλλη φορά που είχαμε κάνει στην Ένωση και σου λέω: συγγνώμη, γιατί μαζευτήκατε τώρα και σε ψήφισαν και γιατί σε ψήφισαν. Και εγώ είμαι χρήστρια του Ιντερνετ. Τότε πάνω από 6.000 άτομα. Ναι. Τότε ήρθαν και γράφτηκαν γιατί θέλαμε να ελευθερώσουμε την. Ουσιαστικά το χρονικό περιορισμό, δηλαδή το 95, είχες δικαίωμα για περίπου 20 λεπτά τη βδομάδα. Και εμείς είπαμε, δεν γίνεται ρε παιδιά να είναι 20 λεπτά, θέλουμε άπειρο χρόνο. Άρα ήταν επαναστατική η δράση. Ναι, ήταν επαναστατική και γι' αυτό αν θυμάσαι το 2005 είχα κάνει τη μαύρη σελίδα εις μνήμην του ελληνικού ίντερνετ και του Έλληνα χρήστη για να πετύχω με πρόεδρο το βουρλούμι τότε του ΟΤΕ να μην κάνει αύξηση στον dial-up 300%. Και τότε μπήκα μέσα στο γραφείο του, θα σου πω μια ιστορία που δεν την έχω πει πουθενά, ναι, θα την πω μόνο σε σένα. Μπαίνω μέσα στο γραφείο μου και μου λέει. Δεν ζει ο άνθρωπος. Ζει, πώς δεν ζει, γλωμής. Γιατί δεν ζει. Λοιπόν, νομίζω ότι ζει, νομίζω. Μου λέει, κύριε Βασιλάκο, τι θέλετε. Λέω να ανακαλέσετε, λέω, την απόφαση αύξησης του dial-up. Δεν γίνεται πολύ σοβαρός και βαρύς. Τώρα πρόεδρος του ΟΤΕ και διευθύνων σύμβουλος, άκου. Κάνανε αυξήσεις σε άλλες αντίστοιχες εταιρείες διεθνώς. Όχι, δεν είχαν κάνει. Ψάχνεις να βρεις λογική σε αυτό που γινόταν τότε, μην την ψάχνεις. Όχι, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Εσύ είσαι ο ειδικός, εσένα ρωτάω. Όχι, τώρα θα σου πω. Λοιπόν, λέει, το έχω περάσει από Γενική Συνέλευση Μετόχων. Το έχω περάσει από το χρηματιστήριο. Το έχω δηλώσει παντού. Έχω πάρει έγκριση από το Μέγαρο Μαξίμου και μου λέτε ότι δεν θα γίνει αύξηση. Λέω, κύριε Πρόεδρε, πολύ ψύχρεμος εγώ, δεν θα γίνει αύξηση γιατί δεν έχετε πληθυσμιακή κάλυψη ADSL σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή τα νησιά δεν μπορούν να συνδεθούν με ADSL. Ναι. Όταν θα έχετε κάλυψη σε όλη την Ελλάδα, μπορείτε να το κάνετε. Άκου επιχείρημα. Ναι, και γυρίζει και μου λέει, κύριε Βασιλάκο, είστε ένας πολύ έξυπνος νεοέλληνας. Σου είπε τέτοια πράγματα, το τσάκωσες Θέλω να μου πείτε τι θέλετε. Ναι. Λέω, τι θέλω, να ανακαλέσετε την αύξηση. Τον χαιρέτησα, με χαιρέτησε και δύο μέρες μετά, με παρέμβαση του Μεγάρου Μαξίμου, πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραβαλής, Κώστας Καραμαλής, ναι, το ανακάλεσε. Το πήρε πίσω. Άρα είσαι κατά κάποιον τρόπο ακτιβιστής. Ακτιβιστής full. Όχι μόνο full. Εγώ, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα δηλαδή και ως Ένωση και προσωπικά είναι ακτιβιστικό υπό την έννοια πρόσεξε. Ναι. Είναι ηθικό, είναι νόμιμο, είναι σωστό. Το στηρίζω με την τελευταία ρανίδα του αίματός μου και δεν υποχωρώ. Okay. Αρκεί να έχω δίκιο. Δηλαδή, το 1995, θες να μου πεις. Ναι, έχω να σου πω κι άλλο ένα. Θα μου πεις. Ναι. Που ήταν ένα κλειστό κύκλωμα τότε, ναι, ήταν το ίντερνετ. Ναι, ήταν για κλειστό. Να μεταφέρονται επιστημονικές πληροφορίες, ξέρω. Ναι, το είχε ο Δημόκριτος και το έλεγε Ariadnet, το δίκτυο της Αριάδνης. Ναι. Εσείς τότε πώς ξέρατε ότι αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί τόσο πολύ? Είχαν έρθει δύο τρελοί από την Αμερική, μέλη της Ένωσης, και είπαν ότι εμείς ξέρουμε, έχουμε τεχνογνωσία να πάρουμε γραμμή μαύρη οπτική ίνα, να τη συνδέσουμε στην Ένωση, που τότε ήταν η Πατριάρχου Ιακήμ, πρόσεξε, 30-32, στο Κολωνάκι, πολύ στο δεύτερο υπόγειο. Α, στο δεύτερο υπόγειο. Ναι. Και έκανε έκανε τέτοιο το πράγμα το μόντεμ. Ναι, έκανε ώρες ολόκληρες, ναι, για να έρθει ένα μικρό πραγματάκι. Σύνδεση κάναμε support, μιλάγαμε στα τηλέφωνα με τον κόσμο, τους λέγαμε προσπαθήστε, δοκιμάστε, τι χρειάζεστε, πηγαίναμε στα σπίτια γύρω-γύρω. Και πίστευες εσύ ότι αυτό θα εξελιχθεί τόσο πολύ? Το είχαν πει. Εγώ θα σου πω. Το έχεις διαβάσει. Το βρήκα, ναι, το 97, γιατί, ναι, εγώ στο 97 είχα δασκάλα στη δημοσιογραφία, τη Λιάνα την Κανέλη, και ήμουνα στο Νέμεσης. Υπεύθυνος γλωσσικών θεμάτων και διαδικτύου και έκανα και τον πολιτονισμό του περιοδικού. Το πέρναγε γιατί πρώτο πτυχίο δικό μου γλωσσολογία. Χαρά στο κουράγιο σου, πολιτονισμό. Δηλαδή τώρα θυμάσαι εσύ ακριβώς, θυμάσαι πολιτονικό σύστημα. Ναι, ξέρω πολιτονικό, γράφω το πολιτονικό και μπορώ να το διορθώσω κιόλας. Όταν πήγε σχολείο όμως ήταν μονοτονικό, το έμαθες αργότερα. Δεν είχαμε. Το έμαθα προσωπικό ενδιαφέρον. Σκέψου ότι ενώ πέρασα γλωσσολογία στη φιλοσοφική. Έχει περίεργα γούστα. Ναι.
Δε, κοίτα, είμαι ΔΕΠΗ, καραμπινάτο ΔΕΠΗ, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Πώς αυτό σου έχει επιτρέψει όμως να αφομοιώνεις γνώση? Γιατί έχω δυνατότητα υπερσυγκέντρωσης. Τα ΔΕΠΑΚΙΑ είμαστε σούπερ ήρωες. Όλα τα ΔΕΠΑΚΙΑ. Νομίζω ότι όλα αν το καταλάβουν και αν προσέξουν να μην πίνουν καθόλου αλκοόλ, να μην τρώνε καθόλου ζάχαρη, ναι, και άμυλο. Άρα, περίμενε, συγκεντρώνεσαι όταν λες ότι έχεις, δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθείς, ναι, σε κάτι. Πώς καταφέρνεις να συγκεντρωθείς? Έχεις, μπορείς να μην... Αν σ' αρέσει, συγκεντρώνεσαι. Το κάνεις αν σε ενδιαφέρει, που, ναι, σημαίνει πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο, να μην καταπιέζεσαι και να λες ότι κάτι δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή λες, δεν μπορώ να φτάσω στην ώρα μου. Να το ξέρεις ότι δεν θα είμαι στην ώρα. Αυτοί που δεν είναι στην ώρα τους έχουν ΔΕΠΗ? Μπορεί και να έχουν ΔΕΠΗ. Δεν είναι πάντα ο λόγος αυτός, αλλά σκέψω ότι έχω στήσει υπουργό 5 ώρες και πήγα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή λέω, μα τι ώρα είχαμε ραντεβού? Μου λέει, Νίκο, είχαμε 12 η ώρα και είναι 5. Α, τι διέφυγε, είναι κάπου με, ήμουνα. Τι είναι να ζεις με ΔΕΠΗ, γιατί έχεις ΔΕΠΗ, δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Είσαι και nerd. Ναι, θα σου πω ότι είναι ο λόγος που με χώρισε η πρώην γυναίκα μου. Το ΔΕΠΗ. Δεν τα άντεξε. Μου λέει, δεν γίνεται. Μας ακούει τώρα? Έχεις πιει, δεν ξέρω, μπορεί. Έχετε καλή σχέση? Έχουμε πολύ καλή σχέση. Ωραία, αυτό είναι πολύ βασικό. Μου λέει, έχεις πιει ένα ποτήρι. Ναι. Γιατί δεν το πας στον ενοχήτη? Εδώ είναι το ποτήρι, το τραπέζι, εκεί είναι ο ενοχήτης. Λέω, μου διέφυγε, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι εκείνη έτσι, την ώρα είμαι, ξέρεις. Ναι. Το τι θέλω να κάνω, τι θέλω να κυνηγήσω, τι με είσαι απασχολεί. Είσαι ακατάστατος δηλαδή? Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ακατάστατος. Ναι. Μπορώ να πω, έχω ένα χάος. Okay. Διατεταγμένο. Είναι και χάος η συζήτησή μας, γιατί δώσε μου ΔΕΠΗ, εγώ να σου το πω. Τρελαίνεσαι, έτσι, έτσι, ναι, αρέσει. Άρα, ανακάλυψε ότι έχεις ΔΕΠΗ σε μεγάλη ηλικία. Στα 40, διαγνώστηκα. Από καθηγητή της ιατρικής σχολής, έχει πολύ πλάκα αυτό. Δυσκολευόσουν όμως να διαβάσεις, όχι? Όχι, κοίτα, για να περάσω Πανελλήνιες, ναι, διάβαζα από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί. Αυτές ήταν οι ώρες σου. Ναι, αλλά έγιναν οι ώρες μου, γιατί όταν φτάνω στο απροχώρητο, ναι, προσπαθώ να βρω μια λύση. Επίσης, οι ΔΕΠΗ δεν θέλουν άλλα ερεθίσματα, θέλουν την ισχύα σου. Θέλουν ισχύα γενικά. Ή μπορεί άλλοι να λειτουργούν με 20 Hz, 40 Hz μουσική. Ναι. Το Focus Drone που έχει στο Spotify, αν πατήσεις Focus Drone, θα βρεις μουσική για ΔΕΠΗ. Focus Drone, το αγαπημένο, ναι, μου. Και τι κάνει, κάνει ζζζζζζζζζζ. Βάζεις ακουστικά, κάνει και αυτό σε βοηθάει να συγκεντρωθείς. Με βοηθάει πολύ. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω τραγούδι με στίχους, ας πούμε, αλλά αυτό εξαρτάται αν έχω φροντίσει να έχω σωστή οξυγόνο στον οργανισμό μου. Δηλαδή, κολυμπάω μια φορά τη μέρα υποχρεωτικά, σαν φάρμακο. Αλλιώς πρέπει να πάω στη χημεία, να πάρω χάπια. Για να μην πάρω χάπια, λοιπόν, τι κάνω? Πας στην κολυμπάω. Πισίνα. Έχω οξυγόνο, νιώθω καλά. Μπορώ να είμαι συντονισμένος και να καταλάβω ότι πρέπει να σταματήσω να μιλάω για να σου δώσω την ευκαιρία να μου δώσεις μια, μου κάνεις ερώτηση. Δεν μπορώ να σε αφήσω να μιλάς, συνέχεια. Σε απολαμβάνω. Ωραία, κάτσε τώρα από πού να το πιάσουμε. Είπες λοιπόν ότι έχεις ΔΕΠΗ, ότι ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με την τεχνολογία. Τώρα έχει πολύ ψωμί δημοσιογραφικά το, yeah, τι αλλάζει την τεχνολογία. Έχουμε τον Elon Musk. Βέβαια, θα σου πω κάτι, ναι, ναι, μικρή παρέμβαση, ναι, ότι κάνουν και πάρα πολλές τεχνικές εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες αυτό τον καιρό για πάρα πολλά δικαστικά θέματα, που δεν θα σου πω για ποια, αλλά θα σου πω ότι... Είναι πολύκροτες υποθέσεις. Είναι πολύκροτες υποθέσεις, έχω βγει, έχω μιλήσει για αυτές και εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Άμα έχεις μιλήσει για αυτές, πες μας για ποιες είναι. Είναι σημαντικές υποθέσεις που δεν θέλω να πω τώρα, γιατί δεν θέλω η συζήτησή μας να γίνει λίγο... Είναι εγκλήματα. Χαλβάς και πιλάφι, είναι εγκλήματα στην μαζί. Οικογένεια. Είναι εγκλήματα σε οικογένειες, είναι εκτός οικογενειών, είναι κρυπτονομίσματα, είναι απάτες. Ναι. Και τα τελευταία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουν να κάνουν και με εταιρική κατασκοπία. Άρα σε καλούν εσένα και λες την άποψή σου ή κάνεις και την έρευνα? Κάνω όλη την έρευνα. Γενικά δεν κάνω τίποτα που να μην έχει πολύ υδρότα και πολύ δουλειά. Δηλαδή θα ήθελα πολλά πάρα χρήματα. Πολύ και πολλά χρήματα. Δηλαδή γιατί έχει υδρότας, δουλειά και χρήματα πάνε μαζί. Αλλά δεν δέρνουμε και δεν είμαστε απαγορευτικοί. Πάντα είμαστε κοντά σε αυτό που θέλει την ανάγκη μας και ποτέ πολλές φορές και χωρίς χρήματα. Έτσι πάντα. Λοιπόν, τι γίνεται? Κάνουμε ανάλυση, κάνουμε έρευνα, αναλύουμε τα σωθικά ενός υπολογιστή και εστιάζουμε σε αυτό που είναι σημαντικό πάντα, ναι, με γνώμονα την ηθική και την ειλικρίνεια, γιατί να ξέρεις ότι είναι σημαντικό να πεις ό,τι βλέπεις και να καταγράψεις ό,τι βλέπεις. Ναι. Τέτοια εργαστήρια δεν έχει η ελληνική αστυνομία? Έχει το Εργαστήριο Εγκληματολογικών Ερευνών, το, ναι, οποίο είναι πάρα πολύ φορτωμένο, μπορεί και κάνει δουλειά πολύ καλή, αλλά σκέψου ότι εγώ διαλεύκανα μια ανθρωποκτονία το 2010, ναι, του Χούπη του Ναυλομεσίτη, από ένα SMS που είχε σταλεί 10 λεπτά πριν τον βρουν νεκρό.
Και εσύ πού τα βρίσκεις όλα αυτά? Τι έκανα λοιπόν εγώ? Ναι. Να ξέρεις ότι επειδή όλα φαντάζονται μαγικά και όλοι νομίζουν ότι μπαίνουμε και χακεύουμε και αυτά, το να βρεις την αλήθεια πολλές φορές είναι κοινή λογική, απλώς πρέπει να κάνεις το field work που λένε. Δηλαδή ναι. πρέπει να κάνεις τη δουλειά του πεδίου, για να το πω ελληνικά. Mm-hmm. Τι κάναμε λοιπόν? Πήρα ένα αυτοκίνητο, ξεκίνησα από το σπίτι του και στο δρόμο είχα ανοιχτό ένα σύστημα που σκάναρε όλες τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ναι. Και όταν έφτασα στην κεραία που μου είπαν οι πάροχοι ότι έστειλε το μήνυμα, μπόρεσα να εντοπίσω με τρίγωνο πού μπορεί να βρισκόταν το θύμα. Mm-hmm. Όταν το βρήκα αυτό λοιπόν, υπήρχε ένα catch, πολύ σημαντικό, ναι. ότι αυτός έχασε επαφή με την κεραία και πέρασε σε άλλη κεραία. Ναι. Υπήρχε και ένα άλλο μυστικό όμως, mm-hmm. ότι η κεραία δεν είχε δηλωθεί σε συγκεκριμένο πάροχο. Ήτανε δύο πάροχοι που χρησιμοποιούσαν την ίδια κεραία. Επομένως. Οπότε από εκεί μπόρεσα και βρήκα ποια ήταν η συγκεκριμένη κεραία της συγκεκριμένης περιοχής που βρισκόταν ακριβώς το θύμα και έτσι κατέπεσαν οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου. Αυτό είναι βαρύ σαν δουλειά? Πρώτα απ' όλα, έχεις δει ποτε κάτι το οποίο σε έχει ενοχλήσει πολύ, σε έχει ταράξει? Γιατί όταν ασχολείσαι με τέτοιες, δεν διαβάζεις τα δικά μου επειδή έχω ελληματική προσοχή, το ξεχνάω. Δηλαδή, μπορώ να δώσω εντολή, το μυαλό μου είναι σαν πίνακα ελέγχου. Ναι. Μπορώ να δώσω εντολή, ξέχασε το αυτό. Να πω, Νίκο, αυτό το ξεχνάς. Δεν ήταν ευχάριστο. Θα ήθελες να έχεις έναν τρόπο σκέψης πιο συμβατικό? Όχι, δεν νομίζω ότι θα το ήθελα. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις επικοινωνία, να είσαι ο εαυτός σου όποιος είσαι. Δηλαδή, για μένα η κάθε μέρα ως ΔΕΠΗ, να ξέρεις, είναι αγώνας. Ξεκινάω και πρέπει να θυμάμαι να βάζω κόφτες στο να αφήνω τους άλλους να μιλάνε, να αφήνω τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους, να μην είμαι παρεμβατικός. Όταν είμαι με τα παιδιά μου, να μιλάω καθόλου, να το βουλώνω. Για σκέψω ότι είμαι με δύο παιδιά και δεν λέω τίποτα. Και λέω, τι νομίζεις εσύ? Τι πιστεύεις ότι πρέπει καλά, να κάνω? Καλά, τα παιδιά δεν σε αφήνουν και να μιλήσεις καμιά φορά. Έχεις ανησυχήσει ποτέ με το ενδεχόμενο ότι μπορεί τα παιδιά σου να έχουν, να πούμε το ΔΕΠΗ τι είναι, τι σημαίνει? Διαταραχή ελληματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Αυτό είναι κληρονομικό. Λένε ότι είναι και γονιδιακό και η αλήθεια είναι να σου πω ότι συνήθως το βλέπεις αυτό και γι' αυτό πρέπει να είσαι κοντά στο παιδί πώς. Ναι. Πολύ αθλητισμός, ναι. δραστηριότητες και να έχεις υπόψη σου ότι είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος πρέπει να αφήνεται και να κάνει αυτά που θέλει. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να παίζει και να διαβάζει, έτσι. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πρέπει να μου μιλάς και να μου αγγίξεις το χέρι για να σε προσέξω. Ναι. Πρέπει να τα κάνεις αυτά τα πράγματα ή πρέπει να τα πεις στον άλλον. Να του πεις ότι εγώ για να σε προσέξω τώρα που μου μιλάς, θέλω να παίζω λίγο και με την κούπα μου. Αλλά εγώ σε προσέχω που μου μιλάς. Αυτή η διαταραχή ελληματικής προσοχής. Ναι. Έχει να κάνει με τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες, αν ο κόσμος ήταν διαφορετικός, δεν θα πείραζε τόσο πολύ το ΔΕΠΗ. Έχει να κάνει με τις προσλαμβάνουσες που πια είναι πάρα πολλές, δηλαδή σκέψου ότι ξεκινάς και έχεις κινητό, ναι. SMS, ναι. social media, ναι. Gmail, email οποιοδήποτε, τις δουλειές που πρέπει να κάνεις. Πώς θα διαχειρίζεσαι όλα αυτά? Δηλαδή, σε ένα πρωτόγονο χωριό, δηλαδή εσύ δεν θα είχες ΔΕΠΗ? Σε ένα πρωτόγονο χωριό νομίζω ότι θα έχτιζα όλο το χωριό άλλες τρεις φορές. Για να δεν θα μπορούσα ώρα. Να κάθομαι. Δηλαδή, ναι, θα έκανα κάτι ναι. τέτοιο. Οι άνθρωποι που έχουν ΔΕΠΗ έχουν συνήθως θετικό πεδίο δράσης και επιστήμης. Νομίζω ότι αν αντιληφθούν ότι είναι υπερήρωες, ναι. το έχουν. Αν δεν αντιληφθούν ότι είναι υπερήρωες, ζουν μια ζωή στην κατάθλιψη, στη μαύρη. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούν να τελειώσουν τίποτα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σωστά. Δηλαδή, σκέψου ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν πήρα το πτυχίο μου. Ναι. Δεν έζησα τώρα να κάθομαι να κλαίω όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Ήμουνα στη γλωσσολογία, έκατσα, δούλεψα και στο λεξικό Μπαμπινιώτη, μ' άρεσε πάρα πολύ, πήρα όλα αυτά τα πράγματα. Όταν γνώρισα τη δημοσιογραφία, είπα, φεύγω από εκεί. Ναι. Ήμουνα τώρα, μετά την Λιάννα την Κανέλη, πάω στο NGR. Ξεκινάω στο NGR το 2000. Το 2003 διακόπτω για να πάω στο στρατό. Και δεν είχα πάει στρατό. Όταν ήμουν λοιπόν δόκιμος τεθωρακισμένος στη Ρόδο, κοιτάω το ταβάνι μου, φωτισμένο όπως ο τείχος σου, και λέω, γιατί θέλω να γίνω, να τελειώσω το, να πάρω το πτυχίο μου? Θέλω. Ναι. Εγώ το θέλω μέσα μου. Το θέλω. Και η απάντηση ήταν ότι όχι. Δεν το θέλω. Ήθελα, επειδή μεγάλωσα σε μια οικογένεια που έλεγε, α, να γίνεις καθηγητής. Εντάξει, δεν είναι να είσαι σημαντικός. Ναι. Ναι. Εγώ όμως δεν ήθελα αυτό. Ήθελα να ζητήσω άλλα πράγματα. Να δω άλλες ιστορίες. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο που ο λόγος και η αφορμή που είμαστε εδώ, ο Έλον Μάσκ, όταν τελείωσε τις σπουδές στην Πενσιλβάνια, πήγε στο Στάνφορντ και τα παράτησε. Ναι. Σκέψου, γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, ναι. βρέθηκε στον Καναδά. Έτρωγε ξύλο, αλίπητο, έτρωγε ξύλο. Τρομερό. Ναι. Παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές την ίδια γυναίκα. Mm-hmm. Ακολούθησε την καρδιά του. Και τώρα έφτασε να δημιουργήσει αναταράξεις
σε όλο τον κόσμο λέγοντας ότι θέλει να αγοράσει το Twitter. Είναι λογικό ότι θέλει να τα αγοράσει. Γιατί να μην είναι λογικό. Και τι είναι λογικό. Όχι, πω, λέω δηλαδή το εξής, ότι μήπως φαντασιώνεται τον εαυτό του ως Θεό, ως Προμηθέα. Ναι. Πώς την έχει δει όλη την ιστορία και θέλει να αγοράσει το Twitter. Αν αυτό συνέβαινε πριν την Tesla και πριν το SpaceX, θα σου λέγα ότι έχεις δίκιο. Ναι. Όμως, όλη η γη ήταν πίσω από το άρμα των Ρώσων, όταν ήθελε να φέρει έναν αστροναύτη πίσω από το διάστημα. Σωστά. Αναγκαζόταν να πάει στο Σογιούζ. Σογιούζ σημαίνει ένωση. Mm-hmm. Πηγαίναμε λοιπόν στο Ρώσο και λέγαμε, σας παρακαλώ κύριε Πούτιν, κατεβάστε τον κοσμοναύτη από το διάστημα. Ναι. Όταν έγινε η SpaceX, είπε, οπ, έχω πύραυλο ο οποίος θα απογειώνεται και θα προσγειώνεται κάθετα. Μα του λέει ο κόσμος, είσαι τρελός. Κάθετη προσγείωση και απογείωση πυράβλου, mm-hmm. τι είναι, αεροσκάφος, ελικόπτερο. Και όμως το έκανε. Mm-hmm. Έκανε τον Dragon, άρα το απελευθέρωσε κάνει όλη την ανθρωπότητα. Είναι προμηθέας. Είναι οραματιστής, είναι. Ναι. Είναι πραγματικά σαν τον Steve Jobs. Όπως όταν είπε ο Steve Jobs ότι θέλω ένα κινητό χωρίς πλήκτρα. Ποια προσωπικότητα προτιμάς, Elon Musk ή Steve Jobs? Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ιερά τέρατα και δεν μπορώ να σου πω προτιμώ. Τέρατα. Ναι, είναι ιερά τέρατα. Σκέτο τέρατα. Steve Jobs, ένα σκληρό άνθρωπο. Ναι, ναι, πολύ σκληρή. Σκληρό με τα παιδιά του. Προτιμώ τα δημιουργήματα και των δύο, θα σου πω. Κανέναν από του δύο. Δεν θα καθόμουν. Είναι αντάξει των δημιουργημάτων του. Νομίζω ότι αυτό είναι να. Όχι, μια δεν θα σου πω κλισέ. Θα σου πω ότι είναι αντάξει. Τόλμησαν. Τόλμησαν. Σήμερα ποιο τολμά. Πιστεύεις ότι ο Elon Musk ζει μια πάρα πολύ μαζεμένη και στερημένη ζωή, ασκητική σχεδόν? Το πιστεύω. Νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό. Και δεν είμαστε Musk. Όχι, εντάξει. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε κάτι καλύτερο. Ναι. Το να έχεις τώρα δισεκατομμύρια και να εκεί που έχεις αγοράσει τα πιο καταπληκτικά κίνητα σε όλο τον κόσμο να τα πουλάς και να λες. Μένει σε τροχόσπιτο. Ναι. Μένει σε τροχόσπιτο. Τα 44 δισεκατομμύρια που θα δώσει για το Twitter δεν είναι δικά του. 22 είναι από τη Morgan Stanley. Από τράπεζα. Δανεικά. Τα άλλα 22 θα είναι από τα δικά του. Τι θέλει να κάνει, θέλει να κόψει τους ανώνυμους. Ναι. Έλα λίγο να το συζητήσουμε αυτό, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Και είναι ωραίο, το πιο καυτό είναι αυτό, είναι γι' αυτό το κράτησε για το τέλος. Γιατί τρώω πάρα πολύ ξύλο από ναι, τα όλοι μας νομίζω. Και ήρθε ο καιρός, πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι όποιος θέλει να μιλάει, ναι, να μην υπάρχει πίσω από ένα μανδύα. Τι ποσοστό. Και πρόσεξε, υπάρχει και μια. Δεν δηλώνει τίποτα. Λογική. Μεγάλο ποσοστό. Και τώρα υπάρχουν στρατιές, κομματικές στρατιές τρολ, κομματικές στρατιές celebrities, υπάρχουν ομάδες. Τώρα όλα αυτά θα κοπούν. Και ήρθε η ώρα. Είναι πώς ζούσαμε το 80. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα κοπούν. Θα ότι κόψει αυτό θα φέρει ο Elon Musk. Κάποια στιγμή θα το έφερνε κάποιος. Θα πρέπει να πηγαίνουμε δηλαδή με την ταυτότητά μας κάπου. Με την ταυτότητά μας. Και να λέμε επώνυμα. Ναι. Να λες ότι εγώ βρίζω το Βασιλάκο ή Μινέγκα και τον βρίζω. Έτσι γουστάρα. Άμα θέλει, ας με πάει σε ένα δικαστήριο να μου δείξει ότι έχω λάθος. Ναι. Και δεν θα υπάρχει αυτή η τρέλα όπου ο Τζόρτζ 1, 2, 3, 4, 5 βρίζει εσένα την οικογένειά σου. Και όχι μόνο σου η τρέλα, πίσω από αυτά κρύβονται bots, ρομποτάκια. Ναι. Που σημαίνει ότι εγώ σε πιάνω, ναι, και σε ξετινάζω, γιατί εγώ είμαι ρομπότ, εγώ δεν κοιμάμαι, δεν κουράζομαι. Mm-hmm. Είμαι ένα δεπάκι ρομπότ και σε πιάνω και σε δεν σε αφήνω στιγμή. Ούτε ανάσα να πάρεις. Ναι. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Και εγώ το έχω ζήσει. Ξέρεις ποιος είχε άλλο. Το έχω ζήσει εντωμεταξύ και από τις δύο κομματικές πλευρές. Αυτό δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει. Με παίρνει ένας φίλος και μου λέει, ναι, Νίκο, άκου να δεις. Πίσω από αυτό υπάρχει κάποιος που σαλπίζει επίθεση εναντίον σου. Ναι. Ναι. Γιατί όταν χτυπήσει ένα τρολ, αμέσως μαζεύονται. Με πήρε. Νόμιζα ότι μιλάνε με το τηλέφωνο και συνεννοούνται. Ο διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, που είχα την τιμή να συνεργάζομαι, ο επικοινωνιολόγος που τώρα είναι διευθυντής στο Μουσείο, ο Στέφανος ο Καβαλιαράκος, και Καβαλιαράκης, και μου λέει, Νίκο μου, αυτό σάλπισε εναντίον σου επίθεση. Ναι. Μου το είπε μια μέρα πριν συμβεί. Ναι. Αρχίζει η επίθεση. Ναι. Τα γνωστά. Βασιλάκος, ΕΡΤ, κυβέρνηση, Ένωση Ελλήνων Χριστών, Ίντερνετ και ποιος είναι αυτός. Βλέπουν θεωρίες συνωμοσίας. Είσαι άσχετος, μαύρα. Ναι. Αυτά τι, γιατί σε έχουν εσένα. Ναι, είσαι μαϊντανός, τι γουστάρεις. Πες τα όλα. Έλα, ρίξ' τα, δώσε πόνο. Ναι. Ρίχνει λοιπόν αυτός, αρχίζει μπαμ, 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 τον παίρνω τηλέφωνο. Γιατί ήταν επώνυμος, τον ήξερα, όπως ξέρεις εσύ εμένα και εγώ εσένα. Τι έπαθες? Μα μου λέει, τι είπες? Ναι. Λέω, εσύ τι έπαθες. Ναι. Μου λέει, εσύ τι είπες. Εγώ τι και να πα, λέω. Εσύ τι συνέβη. Μου λέει, δεν ήταν ωραίο αυτό που είπες. Και λέω, εάν δεν είναι ωραίο, θες δημόσια συγγνώμη? Όχι, λέει, δεν θέλω δημόσια συγγνώμη. Θέλω να το σκεφτώ και δεν νομίζω ότι μπορώ να πάρω μια θέση. Τέλος πάντων, ήταν ένας επιχειρηματίας του χώρου, ναι, ο οποίος τα έκανε μαντάρα εκτός των γνωστών υπήρων. Και μετά ήρθε και μαζεύτηκε εδώ, μάζεψε τα κομμάτια του και κάπου τον αγοράσανε, του αγόρασε, κάτι έκανε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το περιστατικό. Ναι, σημασία έχει πρώτον.
Είναι πολύ σημαντικό όταν σας επιτίθενται, ναι, εντός ή εκτός social media, εσείς να συνεχίζετε με τη δική σας ατζέντα. Ναι. Έτσι κάναν στο Bill Gates. Το report δεν πολύ πιάνει. Το report, το όχι. Report, δεν όχι. Έχει νόημα. Να συνεχίζετε αυτό που κάνετε, γιατί όταν το συνεχίζετε μαζεύονται και άλλα τρόλ. Αλλά ναι. Δεν έχει σημασία. Όχι, μπορείς και να... Εγώ πέρασα και μια φάση σιγής. Αφήνεις μια φάση σιγής. Μπορείς ναι. Να μιλάς καθόλου. Εγώ κάθομαι και τους απαντάω και κάποια στιγμή ξαναβαριούνται και αυτοί ακόμη. Ναι. Εντάξει, τώρα έχει νόημα να χάνεις χρόνο για ένα τρόλ, νομίζω φορά όχι. Βαριέμαι. Και τώρα ετοιμάσου γιατί έρχονται εκλογές, με το που θα αρχίσει να μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο θα φωνάζουν όλα τα επιτελεία των κομμάτων, θα βγαίνουν όλοι οι βουλευτές, θα προσπαθούν όλοι να έχουν μια παρουσία ξαφνικά. 3 χρόνια κοιμόντουσαν, αλλά τον τελευταίο 4ο χρόνο θα ξυπνήσουν και θα βγουν στο ίντερνετ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ που με κάλεσες. Ήταν μια συζήτηση φτιαγμένη για εκείνους που έχουν διαταραχή, πώς το λένε, προσοχής. Και ελπίζουμε να σας άρεσε, γιατί πηγαίναμε από το ένα θέμα στο άλλο. Να ξανάρθεις να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα έτσι, άλματα μεταξύ θεμάτων. Σας ευχαριστώ θες. Πολύ. Είναι πάντα χαρά να έρχεσαι και να μιλάμε. Αυτό λοιπόν ήταν για σήμερα και αύριο έχουμε εκπομπή. Το λέω σωστά, γιατί καμιά φορά κάνω λάθος. Ναι, και αύριο έχουμε εκπομπή. Βέβαια. Βέβαια, η καλύτερη εκπομπή είναι αυτή που έρχεται. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.